Διανομής της Seafood συγκεντρώθηκαν σήμερα στο άγαλμα Βενιζέλου, όπως είχαν προγραμματίσει εδώ και μέρες, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η συγκέντρωση αυτή δεν είχε στόχο να διαμαρτυρηθούν, αλλά για να γιορτάσουν, όπως ανέφεραν, μια μεγάλη νίκη που κατάφεραν όλοι μαζί ενωμένοι για τα δίκαια αιτήματά τους στο δικαίωμα της εργασίας. Μεγάλη νίκη, πολύ χαρούμενοι όλοι οι εργαζόμενοι. Δώσαμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα ενωμένοι, μαζικά, δημοκρατικά με τις εκλεγμένες συνελεύσεις μας και τις συντονιστικές. Στα πρόσωπά τους διακρίνεται η χαρά, η δικαίωση και η ανακούφιση μετά τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς το προηγούμενο διάστημα τους διακατήχει ο φόβος, το άγχος και το αβέβαιο μέλλον στη δουλειά. Αυτό που νιώσαμε και εισπράξαμε από την κοινωνία και από τους συναδέλφους μας παντού ήταν πρωτόγνωρο. Να τριχιάσαμε, συγκινηθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 9 ημέρες μετά το μήνυμα που έστειλε η eFood σε 115 διανομίστες, με το οποίο τους ενημέρωνε την πρόθεσή της να μην ανανεώσει την τρίμηνη σύμβασή τους και τους πρότεινε, αν επιθυμούσαν, να συνεχίσουν να εργάζονται για λογαριασμό της ως freelancers, η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκανε τελικά στροφή 180 μοιρών, γεγονός που έκανε όλους τους διανομείς να χαμογελάσουν από ικανοποίηση. Ένας από αυτούς και ο Γιάννης Γκόρτσεφ, που ήταν ένας από τους 115 που έλαβαν το μήνυμα αποχώρησης από την εταιρεία. Όταν έλαβα το μήνυμα ήμουν εν ώρα δουλειάς, σίγουρα με συγκλώνησε, με στεναχώρεσε και ήμουν σε μια δύσκολη κατάσταση γιατί ακόμα δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω το τι ακριβώς είχε γίνει. Η εταιρεία έκανε γνωστό πως αποφάσισε να μεταφέρει όλες τις υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνοντας 2016 εργαζόμενους στο eFood με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προϋπηρεσία τους. Μια μεγάλη δικαίωση του αγώνα μας, του αγώνα που ξεκινήσαμε. Τα περισσότερα από τα, τουλάχιστον τα βασικά μας αιτήματα έχουν δικαιωθεί. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μας προσλάβει όλους στην ίδια την εταιρεία, στην eFood, ως αορίστου χρόνου. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εταιρεία και η στάση που έδειξε αποδεικνύει ότι είναι δίπλα στον εργαζόμενο. Συγχαρητήρια όμως, και το σημαντικότερο είναι αυτό, συγχαρητήρια σε όλους όσους αγωνίστηκαν και σε όλους όσους στήριξαν τον αγώνα. Φυσικά, για να πάρθει αυτή η απόφαση, εκτός από τις έντονες αντιδράσεις και κινητοποίησεις των διανομέων, υπήρξε και ένα συγκινητικό όσο και πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης του απλού κόσμου προς τους διανομείς, καθώς τα αρνητικά σχόλια από καταναλωτές και συνεργαζόμενα καταστήματα οδήγησαν την αξιολόγηση της εταιρείας στο 1, την ελάχιστη δυνατή, από 4,8 που ήταν πριν την κρίση. Μας στήριξαν με τον δικό τους τρόπο, μας δώσαν το μεγαλύτερο μπουρμπουάρι. Ήταν τεράστια, συγκινητική και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί στη συνέχεια ξανά, ωστόσο αν η εταιρεία δεν υλοποιήσει τους όρους αυτούς που έχουν συμφωνηθεί, τότε θα τους ξαναχρειαστούμε κοντά μας. Μέχρι στιγμής είμαστε όλοι ικανοποιημένοι με τα αιτήματά μας, είναι η μέρα χαράς για μας. Γιορτάζουμε γιατί κερδίσαμε αυτή τη μάχη μαζί με τη στήριξη του κόσμου. Οι διανομείς προχώρησαν και στην απογευματινή προγραμματισμένη μοτοπορία για να κλείσουν, όπως είπαν, τον αγώνα τους με τον ίδιο τρόπο που τον ξεκίνησαν, περιμένοντας τις δεσμεύσεις από πλευράς της εταιρείας να υλοποιηθούν άμεσα και στο ακέραιο.